άκουσα είχε τον όνο σε τράπεζα. Από τον άνθρωπο νύχθηκα και κόλλησα. Βασίλειο ιεράτε το απατερώσει. Στο όνο θεώνει και τεβέ ταινίδα του μεγαέλεο. Κυρίσουν ημάς Θεός κατ' ο μεγαλαιός μου θάς πάρους και λέσουν. Εδώ με θα υπέτουν ευσεβών του Ορθοδόξου Χριστιανών. Εδώ με θα υπέτ πατρός και αρκεψόπιμος Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδερφό τους. Εδώ με θα υπέτ ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό. Του καταξιά θάλασσα και έραφιλο Χρήστου ημών στράτου. Και τη δεό με θα υπέτ του ευλογηθεί τον αίωνι αυτό της Χριστός του Κυρίου. Και γενέστε αυτών εικών και σωτήριων. Ότι ελέημον και φυλάδω προς Θεός υπάρχει και στο ξαναπέμπων, Πατρί και το Υιόν το Άγιο Πνεύμα την οικαία και σώνα στον αιώνων. Αμήν του Κύριου διεθώμε. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω μια ανακοίνωση, όλη επίσημη και προς τιμή τους, για οικονομία χρόνου και όχι μόνο. Θεώρησαν ότι καλό να μην κάνουν καμία απολύτως ανακοίνωση ή ομιλία, ή χαιρετισμό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους σας. Αντίθετα, μας υποσχέθηκαν και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι δύο Αντιπεριφερειάρχες, όπως και η κυρία Βουλευτής, ότι πάρα πολύ γρήγορα θα λύσουν το θέμα του παρκέ του Σταδίου. Και σε αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, κύριε Ταλίδη. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του λόγου. Θα κάνω ένα μικρό απολογισμό για τα πεπραγμένα, τα αθλητικά πεπραγμένα της περασμένης χρονιάς, έτσι ώστε να ενημερωθείτε γονείς και φίλοι τι ακριβώς κάνουμε στο Σύλλογο και τι έγινε. Την περσινή χρονιά η αντρική ομάδα έφτασε στο Final Four του τοπικού πρωταθλήματος Α1 κατηγορίας. Δεν κατάφερε να έρθει στη Γάμα Εθνική με 3-1 νίκες εναντίον των Βρεβενών. Αντίθετα, η εθνική ομάδα εξαιτίας διαφοράς πόντων δεν μπορούσε να περάσει την επόμενη φάση της Θεσσαλονίκης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ η παιδική ομάδα είχε τη δυνατότητα να μας καλύψει τη μεγαλύτερη συγκίνηση που γνώρισε ποτέ ο σύλλογός μας και πιστεύω και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Κατάφερε και πέρασε στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τερματίζοντας πέμπτη στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέτος έχει γίνει εφηβική και ενισχύσει το εφηβικό τμήμα μας. Κατάφερε και βγήκανε πρώτοι με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπολείπους. Μόνο με νίκες, δεν έχουν ιτηθεί ποτέ στη ζωή τους ως την αθλητική του ζωή στη Δυτική Μακεδονία και πηγαίνουν για Θεσσαλονίκη γιατί είναι πρωταθλητές στη Δυτική Μακεδονία και προχωράμε πλέον για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τα γυναικεία τμήματα, οι γυναίκες πέρσι ήταν δεύτερα στο τοπικό πρωτάθλημα όπου από διαφορά πόντων ουσιαστικά δεν μπορούσαν να περάσουν τα play-off για την Α2 και έχουν αρχίσει να δημιουργούμε και το μικρό τμήμα των κοριτσιών όπου έχουν μόνο κορασίδες, παράλληλα με τις ακαδημίες, οι οποίες και πέρσι και φέτος μας καλύπτουν τις συγκινήσεις. Οι κορασίδες μας φέτος είναι στο Final Four το τοπικό, αλλά λόγω ηλικίας πιστεύω ότι του χρόνου, γιατί είναι ακόμη μια από 9 κορασίδες, θα ζητούν και αυτές οι Θεσσαλονίκοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα των παιδών των Δεσσινών. Το παιδικό το φετινό προσπάθησε αρκετά, αλλά δεν τα καταφέρνει με τις στιγμές να φτάσει στους στόχους του, που αποτελείται μόνο από 4 παίκτες οι οποίοι είναι τελευταία χρονιά παίδες, ενώ αντίθετα έχουμε άλλους 20 αθλητές, οι οποίοι θα είναι του χρόνου ξανά στην ίδια κατηγορία. Και το αντικό μας, δεν έληξε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με διαφορά από όταν είμαστε δεύτεροι στην κατηγορία μας, πάμε στο Final Four, για να διεκδικήσουμε όπως πέρσι την άνοδο μας στην Γάμα Εθνική. Φέτος πιστεύω να τα καταφέρουμε, τα παιδιά είναι όλα καλά, καλά στην υγεία τους και πιστεύω ότι με το πάθος που τους διακρίνει θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. Θα ήταν παράλληψη να μην ευχαριστήσω το προπονητικό team όπου ο Γιώργος ο Καραναγκίδης, ο Παπαδόπουλος ο Σάκης,
Αργυρόπουλος ο Σάκης, ο Γιώργος ο Σούλιος και η Μιλία η... Λοιπόν, δημιουργούν αρκετά καλές προϋποθέσεις για το μας. Η Μιλία, την ξέρουν όλοι. Γιατί μας προέκυψε ένα μικρό θαυματάκι, θα έλεγα, γιατί ήταν στη μέση της σεζόν και ανέλαβε τα μικρά παιδιά τα οποία την υπεραγαπούν. Θα έπρεπε να ευχαριστήσω τον Θεό τον Σούλιο, ο οποίος στη μισή σεζόν ήταν μαζί μας, και φυσικά τον Γιώργο τον Άρα, ο οποίος πάντα... στέκεται δίπλα στις γυναίκες, αλλά και στα μικρά παιδιά. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλη η επένδυση του συλλόγου βρίσκεται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προπονούν τα παιδιά και φέτος έχουμε μια καινοτομία, παγκόσμια καινοτομία θα έλεγα, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από πάρα πολύ μεγάλες κατηγορίες, με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, δέχτηκε την πρόσκληση του συλλόγου, δεν είναι μαζί μας σήμερα στη Θεσσαλονίκη, διαγνώνοντας από πάρα πολύ μεγάλο επαγγελματισμό και σοβαρότητα και αγάπη προς τους νέους ανθρώπους να αποτελέσει τον τεχνικό σύμβουλο της ομάδος και ένα μεγάλο συνοβάτη, έστω και αθόρυβο, όλων των επιτυχιών της ομάδος που βλέπουμε αλλά και που θα δούμε στο μέλλον. Είναι ο Κώστας ο Δηλαφίδης. Παλιός γνώριμος του φύλαθλου κόσμου του μπάσκετ της Καστοριάς 10-12 χρόνια πριν, με την εμπειρία του οποία αγκαλιάζει τα παιδιά μας από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, δίνοντας εμπειρίες σε αυτούς αλλά και στο προπονητικό τίμα έτσι ώστε να φρεσκάρουν τις γνώσεις, να επικαιροποιήσουν ό,τι ξέρανε και να φέρει ότι η καινοτομία υπάρχει όχι μόνο στον τομέα το αθλητικό αλλά και το διοικητικό. Λάζαρε, σας ευχαριστούμε για ό,τι ξεκινήσατε εσείς τότε. Σας χρειαζόμαστε και... Εγώ ευχαριστώ εσάς που συνεχίζετε. Μια στιγμή λίγο. Έτσι να παίρνει και... Περίμενε λίγο, περίμενε. Λάζαρε, εδώ λιγάκι. Μαρία, Λάζαρε. Λάζαρε, εδώ λιγάκι. Ο Παρίσιος ο Θωμάς. Αυτός ο πρόεδρος του Κάστορα. Γυρίστε λίγο προς τα δω. Περίμενε. Ο μία. Ο Λαγιώτης ο Θωμάς, ο οποίος ήταν από τους δήμαρχες Καστοριάς. Ήταν από τους ανθρώπους που έκανε το παρκέ τότε, είναι το 91, δεν κάνω προλάβουμε. Λοιπόν, δήμαρχε, είναι συμβολικό αυτό γιατί μας υποσχεθήκατε και θέλουμε να γίνει παρκέ. Αυτός ο πρόεδρος και τον πίνακα, γιατί φωνάζουμε εδώ πέρα. Δημοσιογράφη. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, κοίταξε. Εδώ γυρίστε λίγο. Πιο ωραία παιδιά. Εδώ γυρίστε εδώ, δήμαρχε. Κοιτάξτε λίγο σαν εδώ. Θωμά. Σε όλους, εύχομαι σε όλους υγεία και επιτυχίες, παιδιά. Μάκη, να είστε καλά. Μάκη, για τα δόκιτα. Άντε, 100 φωτογραφίες σας έβγαλα. Άντε, άντε. Λοιπόν, στην Γάμα Αθηνική, έτσι. Γάμα Αθηνική, ναι. Γάμα Αθηνική. Έτσι. Ο Κώστας Ομελίδης ήταν ο πρόεδρος του Κάστορα, ο οποίος μήπως έχει κάποιο εκπρόσωπο που δεν το βλέπω. Ήρθα ένα χειροκρότημα. Και τώρα προχωράμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε μια υπέρβαση εκεί, έκανε συνένωση μεταξύ εδώ και Κάστορα, ο Θωμά τον Ανδρεόπουλο, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας, με την εμπειρία του και την συμπολιγία του και πάντα με τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ο περιφερειάρχης ο κύριος Σταλίδης. Δώσ' το λίγο.
Παταδυναμικός, σήμερα μας ανακοίνωσε ότι θα γίνει αλλαγή του... Δεσμευμένος είναι. Ναι, δεσμευμένος είναι. Εδώ. Έλα προς τα δω, κοιτάξτε. Εδώ λίγα, εδώ. Μία. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος πρόεδρος της Ενένωσης και ένας άνθρωπος που με τον ιδιαίτερο του τρόπο που βρίσκεται στο μπάσκετ έφτασε το γυναικείο μπάσκετ σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Έβγαλε το γυναικείο τμήμα της Καστοριάς στην Ευρώπη. Είναι ο Σωτήρης ο Χωγιατζής. Ο Βάιος Θανασίδης, λοιπόν, ο γιος θα παραλάβει εξ ονόματος του πατρός του και ελπίζουμε και η οικογένεια όλοι να συνεχίζει αυτές τις καλές. Ο Σάκης ο Τζότης, ο υπεύθυνος σταδίου, να έρθει να κάνει την απολογία. Αλλιώς, Θανάση, από εκεί πήγαινε. Εδώ κύριε. Ακόμη μία. Ένας εραστής του μπάσκετ τώρα, ο οποίος δεν είναι μαζί μας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λατρεύει και είναι ακόμη αθλητής, είναι ο Μιχάλης ο Κυριτόπουλος. Άρχισε τη σφαγή για τον εξήγηνο. Έρχεται, μας βλέπει, καιρούς προσπέζει με τα παιδιά, παίζει και ο ίδιος μπάσκετ, θα ακούσει και σήμερα. Ο κύριος Μάρα που φαίνεται θα παραλάβει τον πλακέ τα κοινάρους του. Ο κύριος Κόμπος ο Κώστας να κάνει την απολομή. Πώς θα το κοιτάξτε. Ο Μιχάλης ο Κυριτόπουλος αποτέλεσε ένα από τους μεγάλους αιμοδότες του μπάσκετ. Και ήταν ένας άνθρωπος, και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πάντα είναι κοντά και στην ομάδα, αλλά και αθλήτριο ίδιο. Και στο τέλος ο τελευταίος και μη εξαιρεταίος, ο άνθρωπος που μας ειδών 7 χρόνια πριν από εμάς στη διοίκηση, έκανε τα μέγιστα για τον σύλλογο, ένα πολύ αγαπητός φίλος μου, ο Θανάσης ο Παπαθανασίου. Διακρίθηκα και σε ένα κάτι και μου είπε χθες ότι εγώ δεν είμαι για αυτές τις γιορτές. Συγκινούμαι και εύκολα, λέει. Με αυτόν τον λόγο καλύτερα να προσφέρω παρά να κάνω μπουτσένια, όπως μου είπε, Καστοριανά. Τον ευχαριστούμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Συγγνώμη αν σας κούρασα, αλλά νομίζω ότι ήταν δημιουργικό αυτό που κάναμε σήμερα. Ο Σύλλογος δεν αποτελείται από τη διοίκηση, δεν αποτελείται μόνο από τους αθλητές, δεν αποτελείται μόνο από τους γονείς. Αποτελείται και από τρία στοιχεία, παντρεμένα μέσα στην κοινωνία της Καστοριάς και πιστεύουμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή των επιτυχιών για τα παιδιά μας, αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία που έρχεται είναι ότι τα παιδιά είναι όλα καλά, έχουν φοιτητές στα πανεπιστήμια, έχουν πολύ καλούς μαθητές, συμπαθίζει ο αθλητισμός με τη μάθηση και θέλουμε να παντρέψουμε την ποιότητα του πνεύματος με την ποιότητα του σώματος, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη αρμονία και τα παιδιά να είναι χαρούμενα για αυτό που κάνουν. Και να θυμάστε πάντα ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί το μπάσκετ δεν είναι άθλημα μόνο, είναι και παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα σε αυτήν την εκδήλωση να πούμε ότι τιμήθηκαν και κάποια άτομα τα οποία έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον Σύλλογο. Ναι, σήμερα κόψαμε την ετήσια Βασιλόπιτα λίγο αργά, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ.
Ναι, τιμήθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βοηθήσαν τα τελευταία 30 χρόνια για το μπάσκετ και φτάσαμε σήμερα στη σημερινή κατάσταση όπως είναι το μπάσκετ της Καστοριάς. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Όπως τιμηθήκαν και αυτοί οι οποίοι πρόσφεραν χωρίς να έχουν θεσμική θέση, με το υστέρημά τους και όχι μόνο. Σίγουρα συζητήθηκαν και αναφερθήκαν και τα ονόματα των αθλητών οι οποίοι κατά καιρούς κατάφεραν να κάνουν πολλές επιτυχίες στην καριέρα τους εκτός Καστοριάς και σε μεγαλύτερες ομάδες. Και σίγουρα οι αθλητές οι οποίοι κατάφεραν και έφεραν τους στόχους της περσινής σεζόν σε πέρας. Και φέτος πιστεύουμε ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα. Πρόεδρε, οι φορείς δεν θέλησαν να πούνε δύο λογάκια, ωστόσο όμως υπήρχε η δέσμευση για τα προβλήματα που υφίστανται στο κλειστό γυμναστήριο της Καστοριάς, όπως είναι το παρκέ, αλλά και ο πίνακας, ναι. Ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να... Ναι, πρέπει ο Δήμος να κανονίσει για τη μελέτη, η περιφέρεια είναι έτοιμη να κάνει την προγραμματική σύμβαση, πρέπει να πιεστούν κυρίως οι μηχανικοί του Δήμου, οι οποίοι ή την έχουν τη μελέτη κάπου ή να τη φτιάξουν από την αρχή, προκειμένου να πιεστεί αυτή η κατάσταση και να γίνει μέσα στη χρονιά που έρχεται. Ο λόγος είναι ότι πλέον οι ομάδες έχουν ανάγκη από το καινούριο παρκέ και να μεγαλώσουν, γιατί μεγαλώνουν και οι στόχοι της ομάδας. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και να γίνει σύντομα και άμεσα. Ναι. Αναφερθήκατε στους στόχους, μου κάνατε μία πάσα θα έλεγα εγώ και να πούμε δύο λογάκια, μιας και έχει τελειώσει πλέον η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία των play-off. Χθες δεν κατάφερε η Καστοριά να πάρει την νίκη μέσα στην Φλόρινα. Πώς είναι τα πράγματα πλέον, οριακά, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο οριακά. Δεν είναι οριακά, γιατί ξαναρχίζει από την αρχή το πράγμα. Έχουν σβήσει ό,τι γράφτηκε μέχρι χθες. Τώρα έχουμε τις Χιάτιστα μπροστά μας. Πρέπει να κερδίσουμε δύο φορές τις Χιάτιστα για να πάμε στο τελικό όπως πέρυσι. Πιστεύω ότι είναι μες στα πλαίσια της ομάδος. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, είναι πολύ σοβαρά. Το θέλουν πολύ. Όλοι μας θέλουμε να ανεβούμε στη Γάμα Εθνική. Αλλά αυτό εξαρτάται από τα χέρια και τα σουτ των παιδιών. Τα παιδιά έχουν τέτοια διάθεση να προχωρήσουν. Το έχω συζητήσει με τον καθένα προσωπικά, είναι ορεξάτη. Τώρα μια νίκη χθες ήταν ουσιαστικά χωρίς σοβαρό αντίκρισμα για μας, γιατί πλέον τα play-off είναι play-off. Εκεί πέρα πρέπει να κερδίσεις τους δύο αγώνες των ημιτελικών και τους τρεις αγώνες του τελικού. Εκεί θα μετρήσω γιατί είναι ένα καινούργιο πρωτάθλημα πλέον. Και βέβαια κύριε Δίτσιο, να πούμε δύο λογάκια και ένα ευχαριστώ πιστεύω στον κόσμο της Καστοριάς που στηρίζει την προσπάθεια. Ο κόσμος της Καστοριάς πραγματικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητος με τον μπάσκετ. Οι Έλληνες αγαπούν τον μπάσκετ και ειδικά η Καστοριά. Γι' αυτό βγάζει και πολύ μεγάλους πρωταθλητές και θα βγάλει και στο μέλλον. Εμείς επενδύουμε πάνω σε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να είμαστε να ανταποκριθούμε 100% στις ανάγκες των συγκεκριμένων ανθρώπων. Τα παιδιά τους μας τα εμπιστεύονται και αφού μας τα εμπιστεύονται πρέπει εμείς να τους προσφέρουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων που έχουμε έτσι ώστε να έχουν και καλή αθλητική παιδεία αλλά και να περνάνε και καλά μαζί μας. Πράγμα που φαίνεται ότι το καταφέρνουμε και αυτό βλέπουμε τα χαμόγελα των παιδιών στα πρόσωπά τους. Και αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί πρωταθλητές, αυτοί που θα δοξάσουν την Καστοριά, πρώτα τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και μετά την κοινωνία, για να είμαστε όλοι χαρούμενοι ότι ξυπηδούν αθλητές και πρωταθλητές από την Καστοριά όπως γινόταν και στο παρελθόν. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν είναι αυτό που 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 είναι α